Λοιπόν, Αριστονίκη. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καραντίνα edition. Yes. Έκτακτο vlog με τις κουμερούλες, καραντίνα edition. Τι κάνεις, κουμέρα μου? Καλά είμαι. Αντέχω ακόμη. Αντέχεις? Αντέχω. Σήμερα που γυρίζουμε αυτό το έκτακτο vlog, είναι το βράδυ της 25ης Μαρτίου, αλλά θα χρειαστεί μοντάζ, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Θα ανέβει αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο, ξέρεις, αυτές τις μέρες θα ανέβει. Και το κάνουμε και δοκιμαστικά για να δούμε πώς είναι να κάνεις vlog εξ αποστάσεως μέσω Skype. Γιατί υπάρχει αυτή η λειτουργία στο Skype που μπορείς να βιντεοσκοπήσεις την κλίση, έχοντας πάρει φυσικά την άδεια του συνομιλητού σου. Το βλέπεις πάνω αριστερά που, λέει, που δείχνει το record. Ναι, ναι, recording the call. Ναι. Αν δεν θέλετε the recording the call, σταματήστε. Λοιπόν, πώς είσαι, κουμέρα? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Το παλεύουμε. Πόσες μέρες καραντίνα σήμερα εσείς? Εγώ από την πρώτη στιγμή που έγινε όλο αυτό, έμεινα στο γραφείο εδώ που είναι δίπλα το σπίτι και δεν έχω βγει έξω, εκτός από έκτακτα ψώνια κτλ. Εγώ είμαι σε full καραντίνα από την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Και το απολαμβάνω. Εσύ πώς είσαι? Εσένα σ' αρέσει? Εγώ είμαι πολύ εσωστρεφής τύπος και του σπιτιού. Και εσύ είσαι εσωστρεφής, αλλά σ' αρέσει να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο από εδώ από εκεί. Σ' αρέσει να πηγαίνεις ταξίδια. Είσαι πιο ανοιχτή, ναι, για κίνηση. Σ' αρέσει να πηγαίνω, ναι. Σ' αρέσει. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μας τον Ιούνιο του 2016. Είχαμε πάει μαζί με την Κουμπάρα στην Κρήτη για να παρουσιάσουμε μια μελέτη, μια έρευνα που έφτιαξε η Κουμπάρα. Την παρουσίασα εγώ στα αγγλικά. Εντάξει. Υποτίθεται μαζί μου την έκαναμε, αλλά η ακαδημαϊκή υπεύθυνος και το μυαλό της υπόθεσης ήταν η Κουμπάρα. Τέλος πάντων, πάμε στην Κρήτη και είχε προηγηθεί ένα συνέδριο το 2015 που είχαμε πάει στο Νιόβρι του 2015 στην Αθήνα, στο οποίο έδειξες κάποια σημάδια εκεί. Σημάδια τα έχεις δείξει εκεί. Έχω κάποιες φωτογραφίες εξ αρχείο να κρατάς κάτι τεράστιες σακούλες γεμάτες βιβλία που να μην τις σηκώνεις, που είναι στο βάρος σου τα βιβλία. Ναι. Είχες δείξει κάποια σημάδια, αλλά στην Κρήτη αποκαλύφθηκε ο πραγματικός ταξιδιωτικός εαυτός. Λοιπόν, φτάνουμε στην Κρήτη. Είναι αργά το βράδυ. Θυμάσαι? Επετάξαμε το αεροδρόμιο της Πάφου. Επήρε μας ο άντρας σου, νομίζω. Μας επήρε ο Μιχάλης στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Πέρα, ναι, και τον είχα τραπολολάνει μέσα στο αυτοί τον Μιχάλη. Και αυτός με τρέλαρε με τα ροκές που έβαζε. Πήγαμε στο αεροδρόμιο, φτάνουμε στην Κρήτη, είναι αργά το βράδυ. Παίρνουμε ταξί για να πάμε στο δικό σου το ξενοδοχείο και μου λες: το δικό σου είναι κάπου εδώ κοντά. Θυμάσαι που μου είπες? Θυμάμαι, ναι. Το κάπου εδώ κοντά, μετά από 2 ώρες ποδαρόδρομο στο Ηράκλειο, στο κάπου εδώ κοντά. Τα Χανιά. Τα Χανιά που είμαστε. Α, καλά. Ναι. Μετά από 2 ώρες ποδαρόδρομο, σου λέω: είμαι στο τάδε σημείο και έλα. Πάρε ταξί και έλα. Μου λες: δεν βρίσκεις ταξινόντως. Μου λες, θα έρθω με τα πόδια. Εντάξει, ήταν 11, πεινούς, αρσαλίκος και θα έρθω με τα πόδια. Και εγώ ήμουν κρεμασμένη από το στήλο μες στη μέση στο Χανιόν. Και ελεύθερη κοπέλα τότε και περίμενα 45 λεπτά. Μου λέει, το έχω βρει στο χάρτη, το έχω βρει στο GPS, είναι 5 λεπτά. Εγώ 45 λεπτά ήρθε και μετά της είπα, σου απαγορεύω. Το χάρτη δεν είχαν GPS τότε. Σου απαγορεύω, όχι, είχες χάρτη ο οποίος λειτουργούσε μέσω GPS. Σου απαγορεύω να ξανακανονίσεις εσύ τη διαδρομή μας με τα πόδια. Εσύ ήθελες να πηγαίνουμε παντού με ταξί. Κοίταξε, αγάπη μου, είναι να πάμε 6 χιλιόμετρα, ναι, να πιάσουμε ταξί, γιατί μετά είχαμε να παρουσιάσουμε και εργασία. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει να τα κάνω με τα πόδια. Είναι του ποδαρόδρομου, κυρία. Είμαι. Θυμάσαι. Και στο Ηράκλειο, πήγαμε και Ηράκλειο μαζί. Πήγαμε, ναι.
Ρέθυμνο. Με στα Χανιά και Ρέθυμνο. Ναι. Μετά επειδή εγώ Ηράκλειο. Μετά ναι, γιατί εγώ φύγα πιο νωρίς από σένα. Ναι, μετά πήγα διακοπές μόνη μου. Ήμουν ελεύθερη ακόμη και πήγαινε διακοπές μόνη μου. Θυμάσαι και σε έπαιρνα συνέχεια βιντεοκλήσεις. Που λες, σου αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα. Ναι, πήγες σήμερα περπάτημα. Με το σκύλο. Έχετε σκύλο ρε εσείς, δικαιούστε. Το βγάζετε ένα-ένα στο σκύλο. Το βγάζουμε με τη σειρά. Είναι η μόνη φορά που μαλώνουμε ποιος θα τον πρωτοβγάλει βόλτα. Έχουμε και εμείς εδώ ένα κατοικίδιο και το βγάλαμε. Αλλά το βγάλαμε και δυο μαζί. Επειδή είναι χωριό, επιτρέπεται το κατοικίδιο σου να το βγάλεις και δυο μαζί. Για ποιο κατοικίδιο μιλάς? Ποιο λάζα. Σοβαρά! Δεν είχε διαφορά από το σκύλο. Εμείς ασθμέναμε, ανεβαίναμε με κόπο το ανήφορο και ο Λάζαρος έτρεχε με μεγάλους εσκυλισμούς. Πήγαινε, ερχόταν όπως κάνουν σκύλοι, ακριβώς. Μάλιστα. Και λέω, ένα λουρί σου λείπει. Και φυσικά δεν με άφησε να τα βιντεοσκοπήσω όλα αυτά για να μην τον κάνω ρεζίλι στο YouTube. Mm. Αλλά είμαι τυχερή που δεν βλέπει τα vlogs, οπότε δεν θα τον κάνω ρεζίλι τώρα. Επίσης είμαι τυχερή που δεν σπουδάζει νομική όπως την Κυριακή, η οποία όταν την αναφέρω με απειλή με μήνυση. Ναι, και τούτο. Τα παιδιά σου πώς τα καταφέρνω στην καραντίνα? Είναι μια χαρά τα παιδιά μου, την έχουν καταβρει, παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, φωνάζουμε την ησυχία τους. Φωνάζουμε την ησυχία τους. Ναι, ναι, επειδή είναι ήσυχα εδώ, μόνο αυτοί ακούγονται. Παιδιά καλά την έχουν, θες να πεις. Ναι, ναι, ναι. Οι γονείς των παιδιών. Εντάξει, εμείς πού και πού εκνευριζόμαστε, αλλά εντάξει. Αποκλείεται. Τα καταλαβαίνουμε κι αυτά. Λοιπόν, ξέρεις τον αδερφό μου. Φυσικά. Ξέρεις τα παιδιά του αδερφού μου. Ότι έχει την ηλικία μου, είναι 13 ετών. Ότι έχει την Ανδριάννα, η οποία γεννήθηκε 17 του Μάη του 2013, που σημαίνει ότι τώρα θα γίνει 7 ετών. Και ο Στέφανος, ο οποίος γεννήθηκε 4 του Αυγούστου του 2014, που τώρα θα γίνει 6 ετών το καλοκαίρι. Λοιπόν, η Γεωργία, σε ηλικία 13 ετών, σε βιντεοκλήση, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς και η Κυριακή και μια φίλη της, έκοψε τα μαλλιά της σε live streaming. Όπως το είχα κόψει εγώ τότε, θυμάσαι. Θυμάμαι. Είχε μακριά μαλλιά μέχρι τη μέση της, τα έφτιαξε κοντσίδες και τα έκοψε μέχρι εδώ. Η Ανδριάννα δεν έχει κάνει κάτι μέχρι τώρα. Ο Στέφανος που τον πήραμε τηλέφωνο το πεντάχρονο που θα γίνει εξάχρονο τον Αύγουστο, είπε ταξί τη μητέρα μου, είπε τη μάνα μου. Γιαγιά, έχω πάρα πολύ ενέργεια και δεν ξέρω πώς να τη διοχετεύσω. Και επειδή είμαι μέσα στο σπίτι καραντίνα, δημιουργώ πρόβλημα στους γονείς μου. Πάλι καλά το μωρό, έχει και επίγνωση τη κατάσταση του. Γιατί το λέει η νύφη μου, λέει έχει πολύ ενέργεια. Λέει η μάνα του, έχει πολύ ενέργεια και δεν μπορεί να διοχετεύσει και μα δημιουργεί πρόβλημα. Το λέει και αυτό. Και λέει στον Λάζαρο, ο Στέφανος τώρα. Ούτε καν εξήτω. Του λέει ο Λάζαρος, πώς περνάς την καραντίνα? Δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορώ να βρω πράμα. Του λέει ο Λάζαρος, τι εννοείς δεν μπορείς να βρεις πράμα? Πράμα, του λέει, πράμα να αγοράσω, πράματα. Παιχνίδια, να αγοράσω καινούργια παιχνίδια. Και κάνει έτσι. Λέει, έχω παραγγείλει όμως από το ίντερνετ και περιμένω να έρθουν. Παράγγειλε ο Στέφανος από το ίντερνετ παιχνίδια 5,5 ετών. Κάνουμε την ύφη μου μετά τηλέφωνο. Λέει, εμπήγε στον υπολογιστή. Ξέρουμε πώς μας ξέφυγε. Εμπήγε στον υπολογιστή του αδερφού μου, των επιτραπέζιων. Βρήκε το site τη Disney. Έγραψε Disney ο Στέφανος που ακόμα δεν είχε πάει σχολείο. Έβαλε μέσα στο καλάθι περίπου 350 items. Φυσικά δεν τα αγόρασε γιατί δεν είχε εμπιστοτική. Και τώρα νομίζει πως θα έρθω. Και κάθε λίγο ρωτάει. Μαμά, θα έρθουν ένα-ένα τα παιχνίδια ή όλα μαζί? Τι καλά στην καραντίνα, αγοράζεις από το Disney. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Ο Στέφανος, δεν τον εγνώρισες εσύ ο Στέφανος. Ο Στέφανος είναι όπως ήταν ο Θεοδόσης που ήταν μικρός, μιλούμε, είναι πανέξυπνος, αλλά και πανζωηρός, πάρα πολύ ζωηρός. Όλα το πληρώνονται. Κουράγιο στους γονείς του. Και στους παππούδες του, οι οποίοι παππούδες και γιαγιάδες τώρα είναι στην καραντίνα, γιατί δεν γίνεται να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά. Μάλιστα. Πες μου κανένα αστείο, κούρε, επιθύμησα σε.
Και εγώ σε επιθύμησα. Που να τελειώσει όλο αυτό, θα έρθω να σου κάνω μια αγκαλιά. Μεγάλη αγκαλιά. Ο Λάζαρος δεν με αγκαλιάζει τώρα που ήρθαν εδώ. Για να μην τον κολλήσω κορονοϊό. Ήρθε ο άλλος από την Αγγλία που είναι η αιστεία του κορονοϊού. Και δεν με αγκαλιάζει, βάζει και τον κολλήσω εγώ κορονοϊό. Μάλιστα. Αυτή τη δικαιολογία τουλάχιστον βρήκε. Αυτή τη δικαιολογία τουλάχιστον βρήκε, λέω. Α, αριστονίγη τώρα που σε βρήκαμε. Πες μου. Μας, γιατί ο κόσμος αγοράζει τόσα πολύ χαρτί υγείας αυτές τις μέρες. Υπάρχει θεωρία του κολόχαρτου. Έχουν λεχθεί διάφορα στο κανάλι. Μωρό. Μια φίλη είπε, ο λόγος που αγοράζουν τόσο πολύ χαρτί υγείας είναι γιατί ένα σβήχη χίλιοι χαίζονται. Τι να πω. Υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτήν την μανία να αγοράσει χαρτί υγείας. Είναι και παγκόσμιο συμβάν από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι κυπριακό μόνο. Ναι. Ας πω. Όλο. Ναι. Μήπως έχουν ακούσει κάποιος το σκέφτηκε και αγόρασε το χαρτί τουαλέτας, το είπαν οι ειδήσεις και μετά νόμισαν όλοι ότι για να το κάνει αυτός κάτι θα ξέρει και πήγαν και πήραν και οι υπόλοιποι. Οι COVIDiots. Ναι, είναι όπως τα σούπερ μάρκετ που βλέπουν όλοι τους άλλους να πάνε να ψωνίζουν. Οπότε σου λένε για να πηγαίνουν αυτοί κάτι θα ξέρουν. Να πάμε κι εμείς να ψωνίσουμε. Μήπως αυτή είναι εσωτερική πληροφόρηση και εμείς δεν το ξέρουμε. Για να πηγαίνουν, θα πάμε κι εμείς. Ψυχολογία της Αγγέλης. Κάπως έτσι, ναι. Μάλιστα. Εδώ σου πω να το παρακινδυνεύσουμε να πάμε λίγο ψυχαναλυτικά. Όχι. Αφού ο Φρόιντ έλεγε. Όχι οι καναγκαστικοί έχουν προσήλωση στο προκτικό στάδιο. Λοιπόν, υπάρχουν και οι καναγκασμοί και γι' αυτό επειδή είναι από προσήλωση στο προκτικό στάδιο ανάπτυξη, γι' αυτό αγοράζουν κολόχαρτο. Δεν ξέρουμε αν είχε περάσει καραντίνα ο Φρόιντ. Πρέπει να είμαι πολιτικό ορθή. Προκτόχαρτο. Γιατί αγοράζουν προκτόχαρτο. Δεν είναι οι καναγκαστικοί και είναι. Πώ το λένε αυτό, προσκολή. Πώ το λένε. Θυμή μου να γονιδεύουμε. Ποιον. Πώς το έλεγε ο Φρόιντ ότι τα μένουν προσκολλημένοι σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης. Παλιδρομούν. Κάπως το έλεγε. Ότι έχει μείνει αυτός, δε παιδί μου, στο στοματικό στάδιο ανάπτυξης. Έχει μείνει στο προκτικό στάδιο ανάπτυξης. Ναι, είναι στην ουσία παλιδρομή σε προηγούμενο στάδιο. Δεν έχει περάσει στο επόμενο στάδιο. Ας πω, εξηγήνει στον έτσι μια σειρά Φρόιντ. Ας αποστηρώσω και τα βαφτικά μου. Βάλαμε να δούμε το πρώτο επεισόδιο. Του Φρόιντ. Ναι. Σειρά Φρόιντ στο Netflix. Είδαμε μόνο 15 λεπτά γιατί βαρεθήκαμε. Ήταν και στα γερμανικά. Ήταν βαρετός τύπος αυτός ο Φρόιντ. Έλεγε Tochter and Daughter, ξέρεις. Εγώ ξέρω ελαφριά γερμανικά λίγα, όσο πατάει γάτα. Τέλος πάντων, και είπε ο Παναγιώτης δεν του αρέσει. Και επειδή εγώ σέβομαι τον άντρα μου και άμα δεν του αρέσει τον άντρα μου μια σειρά θα τη δω μόνη μου. Θα τη δω μόνη μου. Δεν είδαμε παρακάτω. Όμως η σειρά ξεκινούσε με το Φρόιντ να δίνει οδηγίες στην καθαρίστρια του, υπηρέτρια του τι ήταν, στην οικονόμων του, να προσποιείται ότι την υπνοτίζει, γιατί είχε εγκαλέσει κάποιους επιφανείς γιατρούς της Αυστρίας να έρθουν στο σπίτι του να τους δείξει τη νέα μέθοδο της ύπνωσης. Ήταν πάρα πολύ αστείο τα πρώτα 15 λεπτά. Λοιπόν, αυτή τη σειρά πρέπει να την δούμε. Οκ. Okay. Για να κάνουμε ψυχανάλυση στο Φρόιντ. Όχι, για να... πώς είδα εγώ τα βιντεάκια με τις θεωρίες συνωμοσίας και κάηκαν τους εγκεφαλικά κύτταρα. Γιατί τα δικά μου να μην πολλά πιο λίγα από δικά σου, δείξουσι. Εγώ διάβαζα προχθές το πώς το λένε, το γενεολογικό δέντρο του Φρόιντ και πώς, γιατί διάβαζα γύρω από το γενεόγραμμα. Και διάβαζα γι' αυτό. Το είχε σαν παράδειγμα. Πες μας να δούμε. Βασικά ήταν από τους μόνους που εκείνη την εποχή δεν πρόσεχε τα αδέρφια του. Δεν ασχολήθηκε καθόλου με την οικογένειά του. Επίσης έπινε πολύ κοκαίνη. Ναι. Την οποία σε αυτόν τον απόσπασμα που είδα τη διέλυε μέσα στο νερό την κοκαίνη. Μάλιστα. Ήταν όμως πρωτού γίνει ναρκωτικό, πρωτού κηρυχτεί ναρκωτικό, ως ιατρός
χρησιμοποιούσαν την κοκαίνη τότε ως νομίζω αναλγητικό τη χρησιμοποιούσαν στις εγχειρήσεις και εθίστηκε στην κοκαίνη. Okay. Ή το κοκαίνη χρησιμοποιείται εκείνη την εποχή σαν φαρμακευτική ουσία επί της ουσίας. Ναι, αλλά αυτός το είχε αναγάγει σε... Το είχε αναγάγει σε θυσμό. Ναι. Mm-hmm. Και τι, είπε ότι δεν πρόσεχε τα αδέρφια του, δεν τον ενοίγαζε τα αδέρφια του. Όχι, δεν τον ενδιέφερα, ναι, δεν τον ενδιέφερα. Καλή περίπτωση. Είχαν παράπονο δηλαδή τα αδέρφια του από αυτό. Όχι, όχι, το ανέλυε μέσα από το γενεόγραμμα ότι δεν είχε αναλάβει γονεοποιημένο ρόλο όπως είχαν αναλάβει άλλοι επί εκείνη την εποχή. Αυτό γιατί μπορούσε να το κάνει όμως. Ήταν πάρα πολύ δυναμικός από μικρός, οπότε δεν το είχε αναλάβει αυτό. Όπως ήταν και πλούσιος. Δεν αναφέρει αν ήταν, τουλάχιστον το βιβλίο που διαβάζω δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αλλά... αλλά επί της ουσίας αυτό έλεγε, ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την οικογένειά του την πατρική. Ήταν από μόνος του. Προσπαθούσε από μόνος του να αποστασιοποιηθεί και να κάνει κάτι δικό του. Και μάλιστα, από όσο θυμάμαι, ήταν, νομίζω, ο μικρότερος στη σειρά... Και η κόρη του που ασχολήθηκε επίσης με την ψυχανάλυση ήταν επίσης η μικρότερη στη σειρά. Πώς ήταν αυτή η Άννα Φρόιτ? Άννα Φρόιτ. Μα νομίζω η κόρη του είχε προχωρήσει και λίγο παρακάτω. Είχε πει και κάποια... Ναι, γιατί ο Φρόιτ έλεγε ότι για τα παιδιά δεν κάνει ψυχανάλυση, ενώ η Άννα η Φρόιτ επί της ουσίας έκανε την ψυχανάλυση για παιδιά. Εγώ έχω διαβάσει... Μεταφρασμένα και από τον Σάκη. Η Άννα Φρόιτ ήταν πάλι μικρότερη από τα 6 παιδιά του Φρόιτ. Και επίσης και εκείνη έμεινε αποστασιοποιημένη από τα υπόλοιπα αδέρφια της. Ενδιαφέρον. Μήπως ήταν τοξική η υπόλοιπη και τους έκαναν cut-off, ή ήταν αυτή ήδη η τοξική, ο Φρόιτ και η Άννα. Και τα δύο μπορεί να συνέβαιναν. Ήταν οι τοξικοί, οι άλλοι που δεν έκαναν παρέα μαζί τους και αυτοί που δεν τους έκαναν παρέα τους άλλους. Μάλιστα, τα όνειρα της Άννα Φρόιτ είναι αυτά που περιγράφονται στο βιβλίο του Φρόιτ, Ερμηνεία των Ονείρων. Ναι, μα αφού χρησιμοποιήσω να πιάνε βρίσκει νομπρός του, αλλά σου είσαι την... Έτσι δείχνει το έργο, δηλαδή, δεν το ξέρω εγώ καλά, είσαι την... Σξίζω όλα μου τα μολύβια τώρα. Μάλιστα. Η δημιουργική. Η κυρία μου, την οικονόμων του, ρε παιδί μου, στην οποία έδινε εντολές να λειτουργεί, να προσποιείται ότι έχει ιστερική αλαλία και ότι τα είχαμε την ύπνοση, δεν έκανε να μιλήσει. Ήταν όμως από παιδί, η Άννα Φρόιτ τουλάχιστον είχε κατάθλιψη και διατροφικές διαταραχές, έλεγε το βιβλίο. Σίγουρα μπορεί να μην είσαι. Φαντάστηκες τώρα να γονιάσω ο Φρόιτ. Με άλλους γονείς. Και με τη μητέρα της δεν είχε καθόλου καλή σχέση, η Άννα Φρόιτ. Είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Η καλή σχέση είχε με την νοσοκόμα που την είχε αναλάβει, που ήταν οικονόμος κατά κάποιο τρόπο του σπιτιού. Είναι αυτή που έβαζε να κάνει την ύπνωση. Λάς σου πω, ο Φρόιτ με η κυρία του είχε καλή σχέση. Δεν το ανέφερε το βιβλίο, τώρα δεν το έχω τελειώσει. Μπορεί μετά να το αναφέρει. Ποιο βιβλίο είναι αυτό που διαβάζεις? Είναι το γενεόγραμμα διάσημων οικογενειών. Α, πού το βρήκες? Το βρήκα στα αγγλικά και το μεταφράζω και το διαβάζω. Πώς το μεταφράζεις? Το διαβάζω και οποιαδήποτε λέξη δεν ξέρω, την βρίσκω στο λεξικό. Ναι, στο Νίκη μου, βελτιώνεις τα αγγλικά σου. Μπράβο, κουκλάρα μου. Ναι, ναι. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Γιατί τα αγγλικά είναι μια πονεμένη ιστορία για σένα. Είναι, άστο. Νομίζεις ότι δεν είσαι καλή στα αγγλικά, εννοείσαι. Και βασικά δεν έχεις αυτοπεποίθηση στα αγγλικά. Είναι εκεί το πρόβλημά σου. Εγώ θεωρώ ότι γνωρίζεις αγγλικά. Δεν μπορώ να τα μιλώ. Να τα καταλαβαίνω, τα διαβάζω, τα γράφω, αλλά δεν μπορώ να τα μιλώ. Μα θέμα είναι αυτοπεποίθηση να μιλάς μια γλώσσα.
Επειδή δεν τη μιλώ, την έχω ξεχάσει βασικά και αισθάνομαι άβολα όταν προσπαθώ να μιλώ και δεν βρίσκω τις λέξεις. Άρα οπότε είναι δεν... Βλέπεις, αυτό ναι. που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι καθαρό αλκοόλ, το οποίο το πιτώ πάνω στις βούρσες του μακιγιάς για να κάνω... για να κάνω αποστήρωση για απολύμανση, γιατί όταν δεν απολυμένουμε τα εργαλεία μας, όσο καθαροί και νομίζουμε πως είμαστε, μπορεί να πάθουμε διάφορα στο δέρμα μας, μπορεί να πάθουμε μολύσεις, μπορεί να πάθουμε παιδικές μολύσεις στο δέρμα, στο πρόσωπο, όπως τα φυλόκοκκος κλπ. Η καθαριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως επίσης και το καθημερινό μπάνιο. Πόσες φορές την ημέρα κάνεις μπάνιο εσύ? Κάνω 2 φορές την ημέρα μπάνιο. Και εγώ το ίδιο. Και σε αυτό, ρε κουμπαρά, και σε αυτό, και σε αυτό. Αχ, αυτά. Πει ο κόσμος να τους κάνω μαθήματα μακιγιάς, αλλά θα φοβηθούν. Αυτή τη φορά, είδες εκείνο το βίντεο που έκανα για τα μαλλιά μου? Κύριο, πρέπει να το δεις, γιατί έχεις την ίδια βούρτσα. Ποιο βίντεο, είδα... Δεν σε προλαβαίνω, αγαπημένη μου, με τα βίντεο που κάνεις. Δεν σε προλαβαίνω. Έκανα ένα βίντεο που δείχνω πώς χρησιμοποιώ τη βούρτσα της ρευλών, εκείνη που την έχεις κι εσύ. Α, αυτή πρέπει να το δεις. Ένα tutorial. Βλέπεις τι ωραία... Συντηρητικά έχω τα μαλάκια μου που έχουν κλείσει. Να μην κάνω όπως έκαμε η Γεωργία που τα έκοψε στην κάμερα και να είσαι μια χαρά. Εμένα είναι πάντα που φαίνεται τα μαλλιά μου, είναι τόσο. Αυτή την κουμπάρα. Κάνουμε Skype, έκτακτο βλογ, μοιραζεί, αλλά να δεις, είναι κακό. Ήρθε να δει τις ειδήσεις. Κόρη θωρεί τις ειδήσεις, κόρη του, τόσο άνθρωπος, δεν ξέρω. Ποιος θωρεί τις ειδήσεις? Ο Λάζαρος. Ε, όχι ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι ειδήσεις, αυτό είναι... Δεν πρέπει να κόλαση, πρέπει ολόκληρη. Έλα, Λάζαρε, τελειώσαμε. Λάζαρε μου, τελειώσαμε, έκλεισα το. Έλα, γιέ μου. Ωραία, αγάπη μου, γιατί να σου πω ψέματα, υπάρχει λόγος να σου πω ψέματα. Η Αριστονίκη λέει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν είναι καλά να βλέπουν ειδήσεις. Γιατί βλέπεις ειδήσεις, Λάζαρε μου? Συνεχίζει. Ποιο? Τι είπατε ο άλλος απ' έξω, ρώτα τον, είναι η ώρα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι multitasking. Κάνω vlog μαζί σου, κάνω prank στον Λάζαρο. Ναι. Όχι, μην το κλείσεις! Και περιμένει ο άλλος απ' έξω να βγει το ψητό που θα το γυρίσει, να πάω να τον βιντεοσκοπήσω. Κατάλαβες? Κατάλαβα, κατάλαβα. Ακολουθούμε τις στεγίες σου. Βρίσκουμε ευχάριστες δημιουργικές δυσκολίες για τα παιδιά. Μπράβο σας. Αυτό θέλω να κάνετε όλοι. Κλείσε με ένα αισιόδοξο μήνυμα προς τον κόσμο. Λοιπόν, υπομονή. Ανακαλύψτε τον εαυτό σας. Είναι η καλύτερη ευκαιρία. Μόνο στην ησυχία μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας. Στη φασαρία το χάνουμε. Οπότε, όταν υπάρχει ησυχία, κάνουμε κουβέντα μαζί μας. Μας ανακαλύπτουμε. Αναθεωρούμε όλα αυτά που ενδεχομένως να τα θεωρούσαμε δεδομένα και αυτή η κατάσταση μας έδειξε ότι δεν είναι δεδομένα. Και αύριο, αύριο η μέρα θα είναι καλύτερη. Έτσι είναι. Μετά από μια μεγάλη αναποδιά έρχονται καλύτερες μέρες. Πάρα πολύ ωραία βαμμένη είναι μεταξύ. Σε πολύ... Τι βαμμένη βρε, ένα κραγιόν έχω βάλει. Α, μόνο? Ναι. Τίποτα άλλο? Όχι. Είσαι πανέμορφη φυσικά. Μπράβο, κόρη Αριστονίκη. Από τώρα που έμενα σπίτι, δεν βγάζω σπυράκια. Δεν ξέρω γιατί. Μπράβο. Πάντα όταν κυκλοφορώ, βλέπω πολλά πράγματα και βγάζω σπυριά. Mm-hmm. Και δεν είναι καλό πράγμα. Mm-hmm. Αριστονίκη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, που ήσασταν εδώ για ένα έκτακτο vlog, κουμπάρα μου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε αγκαλιάσω και να σε φιλήσω έτσι πολύ και σε έναν και όλους.